το ατύχημα με την πετρελοκυλίδα στο Σαρονικό. Όπως φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα λέει το Υπουργείο Ναυτιλίας, όλα τέλειωσαν καλά και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί οι παραλίες είναι όχι απλά καθαρές, αλλά καθαρότερες από ποτέ. Αυτά είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, παραδίδοντας και τρεις παραλίες στη Σαλαμίνα προς χρήση. Αν και βέβαια η χρήση αυτή ακόμη δεν αφορά στους κολυμβητές, ούτε και στους αλλοίς, αφού δεν έχει δοθεί πράσινο φως ούτε από το Υπουργείο Υγείας, ούτε από το Υπουργείο Γεωργίας. Πάντως, τα εγγένεια στη Σαλαμίνα των ακτών έγιναν με κάθε επισημότητα και συνοδεύτηκαν και από τον αναμενόμενο απολογισμό της δράσης. Οι γιορτές και τα επίσημα εγγένεια συνεχίζονται. Σήμερα σειρά είχαν τρεις παραλίες στα σελήνια της Σαλαμίνας. Κλιμάκιο του Υπουργείου Ναυτιλίας έφτασε στο νησί με πλωτό του λιμενικού συνοδευόμενο από πλήθος δημοσιογράφων για την καταγραφή της παράδοσης. Και με αυτή την ευλό διαδρομή κλείνω και κύκλος της απορρίπανσης. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στη Σαλαμίνα προκειμένου να παραδοθούν οι ακτές στο κοινό και να υπογραφεί το σύμφωνο συνεργασίας. Τρεις μήνες μετά την πετρελοκυλίδα που σκόρπισε η βύθιση του Αγία Ζώνη 2 στο Σαρονικό, το Υπουργείο Ναυτιλίας θέλησε να κλείσει το θέμα με επισημότητα, παραδίδοντας τις ακτές και πάλι στους πολίτες, αφού ο Υπουργός βέβαια έκανε σύντομο απολογισμό των επιτυχημένων δράσεων καθαρισμού. Ώστε να φτάσουμε σήμερα να παραδίδουμε τις παραλίες καθαρές και τολμώ να πω πιο καθαρές από ό,τι ήταν. Αν και προς στιγμή κάποιος πολίτης από τη Σαλαμίνα χάλασε το καλό κλίμα, επισημένοντας πως ακόμη βγαίνουν πετρέλαια στη θάλασσα. Εδώ βγήκαν, στην παραλία βγήκαν πετρέλαια. Και λυπάμαι διότι εδώ η μπουκαδούρα επηρεάζει πάρα πολύ την περιοχή. Ό,τι έχει μείνει στο βυθό, διότι ξέρουμε το παγωμένο μένει στο βυθό. Πάντως, τόσο η Δήμαρχος όσο και ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας δηλώνουν υπέρ αισιόδοξοι. Οι μετρήσεις που έχουμε στον ανοιχτό Σαρονικό είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα από εκεί και πέρα η ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο Υγείας για τη θάλασσα. Νομίζω ότι αυτό το επιβεβαιώνει περισσότερο από κάθε άλλη μέτρηση. Το γεγονός ότι οι δικοί μας άνθρωποι ήδη έχουν ανοιχτεί και ψαρεύουν. Και θα δείτε και εδώ τις βάρκες, οι οποίες γυρίζουν με τα δίχτυα και με τα σάρια. Σημαντική λεπτομέρεια, το Υπουργείο Υγείας ακόμη δεν έχει δώσει πράσινο φως για το κολύμπι, ούτε όμως και το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε θετική απόφαση για το ψάρεμα, καθώς οι τελικές μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ θα παρουσιαστούν την Παρασκευή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Η τελετή παράδοσης πάντως ολοκληρώθηκε και με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για καθαρές θάλασσες και ακτές.